συνεδρίασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Γεωργικών Συλλόγων της Ελλάδος στην αίθουσα τελετών του Γεωργικού Συλλόγου της Αθήνας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Αδαμόπουλου. Ποιο είναι το κυρίω θέμα? Το βασικό θέμα, το θέμα το οποίο αναδείχθηκε για την ακρίβεια ως βασικό θέμα είναι η πολύ πρόσφατη νομολογιακή εξέλιξη πάνω στο κέριο και πάρα πολύ σημαντικό θέμα των περιορισμών που, τις οποίες, την άρση των οποίων προωθεί η κυβέρνηση με τον πρόσφατο νόμο τον οποίον εψήφισε και συγκεκριμένα υπάρχει απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24ης Μαΐου 2011 η οποία εμέσως δικαιώνει τις θέσεις μας, τις οποίες έχουμε διακηρύξει και υπερασπιστεί όλο το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα έως σήμερα, από τις εγέρσεις του θέματος έως και σήμερα και μάλιστα με τους μακροχρόνιους αγώνες τους οποίους δώσαμε, τους μακροχρόνιους απεργιακούς αγώνες και κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, κατόπιν προσφυγής των φαρμακοποιών, των συμβολιογράφων, κρίθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι οι συμβολιογράφοι είναι και αυτοί άμεστη δημόσια λειτουργοί, οι οποίοι όμως δεν ασκούν δημόσια εξουσία. Περαιτέρω, εκρίθη από το Δικαστήριο ότι λόγω του χαρακτήρος του επαγγέλματός τους ως δημοσίου λειτουργήματος και όχι ως εμπορικού επαγγέλματος, να το πούμε έτσι, δικαιολογούνται περιορισμοί όταν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Και ειδικότερα δικαιολογούνται περιορισμοί όπως είναι η γεωγραφική, άλλως εδαφική περιορισμοί όπως έχουμε συνηθίσει να του λέμε, περιορισμοί όπως ο νομοθετικός καθορισμός της αμοιβής των δικηγόρων, των συμβουλογράφων και περιορισμοί που αφορούν που έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση. Αφορτιόρι, δηλαδή από τη στιγμή που αυτό ισχύει για τους συμβουλογράφους, αμέσως, αυτόματα, θα πρέπει να ισχύει για τους δικηγόρους. Γιατί και οι δικηγόροι είναι λενημένο ότι είναι άμεστη δημόσια λειτουργή. Και αυτή, κατά συνέπεια, είναι μια έμεση δικαίωση των θέσεών μας, ότι δηλαδή οι εδαφικοί περιορισμοί, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους λόγους προς το κοινωνικό συμφέρον για να υφίστανται, είναι απολύτως δικαιολογημένοι. Και να ξαναπούμε εδώ, ότι αυτό που έχουμε σε κάθε ευκαιρία διακηρύξει, ότι το να υπάρχουν τοπικοί δικηγορικοί σύλλογοι και τοπικοί δικηγόροι είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και του πολίτη, διότι έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση στην δικαιοσύνη του πολίτη. Ευνοούνται περιοχές οι οποίες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες έτσι ώστε να πηγαίνει ο δικηγόρος και να εγκαθίσταται εκεί και να έχει γραφείο και να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον πολίτη. Με τον τρόπο αυτό απονέμεται καλύτερα δικαιοσύνη, όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτός. Και αυτή τι θα γινόταν δηλαδή, εάν είχαμε ένα δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα και συγκεντρώνονταν ή δύο δικηγορικούς συλλόγους και όλοι οι δικηγόροι συγκεντρώνονταν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Πόσο πιο δύσκολο και πιο δαπανηρό θα ήταν για τον πολίτη να πηγαίνει κάθε φορά που θα χρειάζεται δικηγόρο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να το φανταστείτε. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι ο γεωγραφικός περιορισμός, το να έχει δηλαδή ο δικηγόρος αρμοδιότητα σε συγκεκριμένες υποθέσεις της περιφέρειάς του, της τοπικής του περιφέρειας, της εδαφικής του περιφέρειας, εκεί δηλαδή όπου είναι το πρωτοδικείο του, έχει συγκεκριμένους λόγους που υφίσταται. Δεν το λέμε επειδή έτσι μας κατέβηκε στο κεφάλι. Έρχεται λοιπόν τώρα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να δικαιώσει αυτό το ισχυρισμό μας.
κατά τον ίδιο τρόπο, για αντίστοιχους λόγους, φρονούμε ότι είναι δικαιολογημένοι και οι περιορισμοί και και ο νομοθετικός καθορισμός της αμοιβής, αλλά και η απαγόρευση της διαφήμισης. Κατά συνέπεια, ο Δικαιολογικός Σύλλογος Κορίνθου, όπως και πολλοί άλλοι σύλλογοι, ως εξεδηλώθη εχθές στην Ολομέλεια των Προέδρων των Ιωρικών Συλλόγων, θα αγωνιστούν και στο πεδίο αυτό, δηλαδή προς την κατεύθυνση της δικαστικής διεκδίκησης των νόμιμων αιτημάτων τους. Και βέβαια, δηλαδή, θα έρθει μια μέρα και θα βλέπουμε πινακίδες στους δρόμους ότι ο καλύτερος δικηγόρος ο τάδε, ο καλύτερος ο τάδε, σε διαφημίσεις. Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να μην συμβεί ποτέ. Αυτό είναι ευτελισμός, αυτό είναι κακοποίηση του επαγγέλματος, αυτό συνεπάγεται χαμηλής ποιότητας υπηρεσίας και δεν είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και του πολίτη. Ας ελπίσουμε αυτό να μην συμβεί ποτέ. Εμείς θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο τρόπο ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρξουν. Παράλληλα, θέλω να πω εδώ ότι βέβαια ότι προχωράει και η επεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων και προεδρικών αποφάσεων σε εκτέλεση του νόμου περί απελευθέρωσης. Αλλά ξαναλέω και τονίζω ότι οι δικηγόροι θα συνεχίσουν να αντιστέκονται, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου θα συνεχίσει να αγωνίζεται με κάθε νόμιμο μέσο στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των νομίμων δικαιωμάτων του που έχουν να κάνουν με την διατήρηση γεωγραφικών περιορισμών, των γεωγραφικών περιορισμών της εδαφικής αρμοδιότητας, η οποία και των λοιπόν περιορισμών που υφίστανται στο επάγγελμα και οι οποίοι έχουν τεθεί χάρη εξυπηρετήσεως του πολίτη και του αγαθού της δικαιοσύνης και για κανένα άλλο λόγο. Δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, όπως κακόπιστα πολλές φορές το λένε. Λέγεται από πολλούς και πολύ επιπόλαια. Έχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση, το ξαναλέω και το τονίζω, και εμείς θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε από οποιοδήποτε μετερίζει στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε τελικά να επικρατήσει αυτό που είναι δίκαιο και σωστό, με γνώμονα πάντα το κοινωνικό συμφέρον.